Το όνομα της Ελεονόρας Μελέτη συγκαταλέγεται για πολλούς στις εκπλήξεις του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας. Με πολυετές στίγμα στο χώρο της τηλεόρασης, πλέον μπαίνει στην κούρσα των ευρωεκλογών σε ένα νέο πεδίο με πολλές προκλήσεις και ευθύνες ταυτόχρονα. Να δούμε την κυρία Μελέτη. Καλησπέρα σας, κυρία Μελέτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέτετε. Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να φιλοξενηθώ σήμερα κοντά σας. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, κυρία Μελέτη, πριν περάσουμε αμιγώς στα της ατζέντας που θέλετε να υπηρετήσετε, θέλω λίγο να σας ρωτήσω, επειδή συγκεντρώσατε και τους προβολείς πάνω σας, μοιραία, τι είναι αυτό το οποίο εισπράτετε από τη διάδρασή σας με τον κόσμο μέχρι στιγμής, τι σας λένε? Είναι δύο οι κόσμοι, έτσι. Είναι ο κόσμος ο οποίος είναι εκεί έξω, στην πραγματική ζωή, στην καθημερινή επικοινωνία που έχουμε μεταξύ μας, στη διάδραση, ο οποίος με γεμίζει με πολύ όμορφα λόγια, μου εκφράζει τη στήριξή του και είναι γλυκός και ευγενικός και θέλει να σφίξει το χέρι και θέλει να μου ευχηθεί καλή επιτυχία. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πέρα από την τηλεόραση γνωρίζουν και κάποιες άλλες παράλληλες δράσεις που μπορεί να έχω σαν ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται και αφουγκράζεται τα προβλήματα της κοινωνίας, γιατί είναι ένας ενεργός πολίτης και είναι και ο κόσμος εκείνος ο οποίος ζει πίσω από ένα πληκτρολόγιο, σε ένα ψεύτικο, ας πούμε, σκηνικό, ένα σκηνικό κατευθυνόμενο, ένα σκηνικό προπαγάνδας, ένα σκηνικό τοξικό, επίθεσης, που εκεί πέρα ουσιαστικά τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ευτυχώς, πολύ συνειδητά επιλέγω να απέχω από αυτόν τον κόσμο εδώ και χρόνια, επομένως κρατάω μόνο τα θετικά σχόλια και τη θετική ενέργεια του κόσμου που πραγματικά βλέπει και λίγο παραπέρα. Έτσι, καλό είναι και εμείς να μην αναλωθούμε σε αυτή την τοξικότητα που δεν είναι καθόλου παραγωγική. Θέλω λίγο να σας πάω σε θέμα επικαιρότητας με πολύ θετικό πρόσημο, διότι χθες εγκρίθηκαν οι πρώτοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Κατ' ουσίαν, να πούμε ότι είναι ένα manual για να φτιάξουν και τα κράτη-μέλη τη δική τους νομολογία. Ακριβώς, και έχει ψηφιστεί, που σημαίνει αυτό ότι σε 20 μέρες από τώρα θα πάρει και επίσημη μορφή πλέον, και από εκεί και έπειτα η κάθε χώρα μέλος θα έχει ένα διάστημα 3 ετών για να μπορέσει να αφομοιώσει μέσα στο κύτταρό του, στο κοινωνικό, όλα αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί. Αυτό τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι η ατζέντα με τα κοινωνικά ζητήματα, με τα ζητήματα τα οποία επικεντρώνονται στη βία, επικεντρώνονται στη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, μέσα στην οικογένεια και μέσα στον ευρύτερο ιστό, είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν όλο τον κόσμο. Δεν αφορούν μονάχα στην Ελλάδα. Ίσα-ίσα που μάλιστα στατιστικές και έρευνες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα αποδεικνύουν ότι πλέον υπάρχουν χώρες που είναι σε πολύ πιο δυσμενή κατάσταση όσον αφορά στην εγκληματικότητα και τη βία που επικεντρώνεται στις γυναίκες. Αναφέρω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα: στη Γαλλία κάθε μέρα σημειώνεται και από μία γυναικοκτονία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για όλη την Ευρώπη να σκύψει πάνω από αυτά τα προβλήματα και να τα φέρει στο επίσημο ευρωπαϊκό τραπέζι. Τα μέτρα αφορούν τόσο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας, όσο και στην προστασία των θυμάτων, και όχι μόνο της γυναίκας, αλλά και των παιδιών, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι μια ατζέντα η οποία, και δυστυχώς λόγω της παθογένειας που χαρακτηρίζει όλες τις κοινωνίες, θα μας απασχολεί για τα επόμενα χρόνια, και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι δυστυχώς μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερο. Κάποτε η εγκληματικότητα και η βία ήταν πολύ χαμηλά στις θέσεις με τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες. Τώρα, τελευταία όμως, βλέπουμε ότι δυστυχώς κερδίζει μια αρνητική άνοδο προς την ταξινόμηση. Ναι, δεν υπάρχουν περιθώρια να κλείνουμε άλλο τα μάτια. Είναι γνωστό ότι είστε ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν τις γυναίκες. Αυτό αποτυπώνεται πολύ έντονα και στο πρώτο σας βιβλίο. Υπάρχουν ειδικές επιτροπές, να πούμε, στην Ευρώπη για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, στις οποίες επιθυμείτε, όπως έχετε ήδη δηλώσει, να εργαστείτε. Και να πούμε στον κόσμο ότι αυτές οι επιτροπές, ιδίως τα τελευταία χρόνια, παράγουν πολύ δυναμικά αποτελέσματα, όχι μόνο συμβολικά δηλαδή, αλλά και θεσμικά. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες επιτροπές γι' αυτό. Σημαίνει ότι πρόκειται για κοινωνικά ζητήματα τα οποία έχουν τη δική τους ανάγκη, για την δική τους επιστημονική κατάρτιση, τις δικές τους ανάγκες για συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης και πρόληψης. Και αυτό είναι και το αισιόδοξο κομμάτι. Επίσης, ένα αισιόδοξο κομμάτι είναι ότι δεν αποτελούνται αποκλειστικά και μόνο από γυναίκες, που σημαίνει ότι και η ανδρική συμμετοχή είναι πάρα πολύ σπουδαία, και επικοινωνιακά και συμβολικά επίσης. Και
όντως αυτές τις πολύ εξειδικευμένες επιτροπές που λέτε κι εσείς, ναι, πραγματικά πιστεύω ότι είναι μια ατζέντα, όπως συνηθίζεται να την ονομάζεται, την οποία και μπορώ να στηρίξω και θέλω να στηρίξω και ήδη στηρίζω εδώ και αρκετά χρόνια, όπως είπατε κι εσείς, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που κάνετε μεμονωμένα, παρουσιάζοντας κάποιες εκπομπές, κάποια podcast που είναι και πολύ επίκαιρα, εστιάζοντας πάντα σε αυτά τα κοινωνικο-ψυχολογικά θέματα, γράφοντας κάποια βιβλία που έχουν να κάνουν με την γυναίκα, τα στερεότυπα, τα κοινωνικά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μέσα από τον πολυσύνθετο ρόλο της. Επομένως, νιώθω ότι έχω και την αυτοπεποίθηση και την κατάρτιση να μπορέσω να προσφέρω εργαζόμενοι σε τέτοιες επιτροπές. Επομένως, σε πρακτικό επίπεδο, θα θέλετε να μας πείτε μία από τις προτεραιότητές σας την επόμενη μέρα, εάν και εφόσον εκλεγείτε? Εφόσον άκουσα και προηγουμένως, επειδή άκουγα το δελτίο σας και τα ρεπορτάζ που είχατε και με αφορμή και τα τελευταία περιστατικά βίας τα οποία σημειώθηκαν και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καταλαβαίνετε ότι η βία είναι μια προτεραιότητα. Γιατί είναι παθογένεια. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, το βλέπουμε καθημερινά. Η βία έχει πολλές μορφές, έχει πολλές εκφράσεις, πολλές εκφάνσεις και αφορά σε όλους. Εγώ δεν θέλω να εστιάσω μονάχα στη γυναίκα ως θύμα. Βία δέχεται και ένας άντρας. Βία μπορεί να δεχτεί οποιοδήποτε άνθρωπος βρίσκεται στον οποιοδήποτε τομέα, εργασιακό, οικογενειακό, κοινωνικό, είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική. Η βία για μένα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το βλέπουμε να εξαπλώνεται σαν επιδημία και σε νεότερα παιδιά, ανήλικα παιδιά. Καθημερινά θα αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι μας απασχολούν περιστατικά όπου ανήλικα παιδιά και πολύ νεαρά ενήλικα έτσι, εμπλέκονται σε περιστατικά βίας. Επομένως, θέλω πάρα πολύ να εστιάσω σε αυτό. Θέλω πάρα πολύ να βρεθούν και περισσότερα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης, αλλά και στήριξης των θυμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντική η στήριξη των θυμάτων, διότι εκεί πέρα κρύβεται και η λύση. Ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν οι άνθρωποι να είναι τοξικοί, επιθετικοί. Είναι και μέσα στο ανθρώπινο εξελικτικό είδος, σαν DNA καταγεγραμμένη επιθετικότητα για την επιβίωση και μόνο. Δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει αυτό. Αυτό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως θεμέλιο λίθο στην αντιμετώπιση της βίας είναι περισσότερο και η ψυχική ανθεκτικότητα όλων μας, όχι μόνο των θυμάτων. Όλοι μας είμαστε εν δυνάμει θύματα, οποιασδήποτε μορφή βίας. Αυτή εμένα θα αποτελέσει η προτεραιότητά μου. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία έτσι χρήζουν ιδιαίτερη σημασία. Να σας πάω σε ένα από αυτά, που είναι πάρα πολύ βασικό και είναι το δημογραφικό, το οποίο είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Πάει χέρι-χέρι με την οικονομία, με την ανάπτυξη, με τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Ακριβώς. Αυτό το πρόβλημα, όπως είπατε και εσείς ακριβώς, δεν έχει μόνο εσωτερικές διαστάσεις. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά σε όλη την Ευρώπη. Ήδη έχουν γίνει άπειρες έρευνες για να δούμε για ποιο λόγο είναι ένα τόσο πολύ σύνθετο και πολύ παραγωγικό πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει, όπως είπατε και εσείς, με πολλές μορφές αιτιών, αν θέλετε, και παραγόντων που το προκαλούν. Το ευχάριστο είναι ότι στην Ελλάδα γίνονται πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες προκειμένου να ο κόσμος να νιώσει λίγο πιο ασφαλής ως προς την απόφαση του να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Έχουμε δει ότι υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, από το 20 και μετά τουλάχιστον, είναι πάρα πολύ έντονο, πολύ συγκεκριμένα επιδόματα παιδιού, επιδόματα γέννησης, τα vouchers, οι νταντάδες της γειτονιάς, διάφορες. Τώρα άνοιξε και το επίδομα μητρότητας για τις γυναίκες που είναι αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες, αγρότησες. Υπάρχουν μικρές κινήσεις που γίνονται προκειμένου να ανοίξει λιγάκι περισσότερο, αν θέλετε, ένα πιο ασφαλές πεδίο μέσα στο οποίο και ο νέος άνθρωπος θα θελήσει να πάρει την απόφαση την τόσο σοβαρή να φέρει υπό αυτές τις συνθήκες ένα παιδί στον κόσμο. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Υπάρχει και το άλλο σκέλος, ότι είναι πολύ σοβαροί και όλες οι παράγοντες της υπογονιμότητας που τους βλέπουμε συνεχώς, και επίσης, επειδή είναι και περιβαντολογική και πολλές φορές οι συγκεκριμένοι λόγοι δυστυχώς εντείνονται και αυξάνονται, είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά των ζευγαριών που θέλουν αλλά δεν μπορούν. Και εγώ εκεί θα ήθελα να εστιάσω, ότι αυτές οι ομάδες των ανθρώπων που πολύ συνειδητά θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, σε αυτούς πρέπει να σκύψουμε και να δούμε ως αιτία του δημογραφικού, και να μην βάζουμε σαν παράμετρο και αυτούς που πολύ συνειδητά έχουν αποφασίσει ότι δεν θέλουν να γίνουν γονείς. Σε αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να κάνουμε καμπάνια προπαγάνδας
του ότι γεννήστε γιατί χανόμαστε. Ο άνθρωπος δεν πρόκειται να εξελιχθεί και να εξαφανιστεί ποτέ σαν είδος από τη γη αυτή. Ούτως ή άλλως ο πλανήτης φιλοξενεί πολλά δις περισσότερα από αυτά που μπορεί να αντέξει. Το θέμα είναι να εστιάσουμε και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις ομάδες των ανθρώπων εκείνων που θέλουν και είτε δεν μπορούν γιατί έχουν θέματα γονιμότητας, είτε δεν μπορούν γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα κόστη που συνεπάγεται ο ερχόμενος και η γέννηση ενός παιδιού. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Το δημογραφικό, αν δούμε τη γενική εικόνα, είναι ένα πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο πρόβλημα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας σε πάρα πολλές και διαφορετικές κατηγορίες της καθημερινότητάς μας. Θα δημιουργήσει τεράστια τρύπα στο ασφαλιστικό, θα δούμε μια ισχνή ανάπτυξη, θα εξαλειφθεί ενδεχομένως η παραγωγική δυναμική της χώρας. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γερνάει η Ευρώπη, γερνάει η Ελλάδα. Είναι από τα προβλήματα εκείνα που ουσιαστικά το πρόβλημα αποτελεί και το αποτέλεσμα, αν θέλετε, της συνύπαρξης πολλών παραγόντων που έχουν καταλήξει στη σύνθεση του προβλήματος. Συζητάμε, κυρία Μελέτη, όσο θα έπρεπε αυτή την περίοδο για την Ευρώπη. Ή αναλωνόμαστε σε θέματα εσωτερικής κατανάλωσης και όχι τόσο σοβαρά. Κοιτάξτε, είναι λογικό τα ενίκο να σε αφορούν και λίγο περισσότερο και να σε προβληματίζουν και λίγο πιο πολύ και να παίρνουν και μεγαλύτερες διαστάσεις. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι η σημαντικότητα των ευρωεκλογών. Είναι πάρα πολύ σημαντική κάλπη. Είναι μια κάλπη στην οποία δεν πρέπει ο κόσμος να γυρίσει την πλάτη του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα κέντρο πολύ ψηλών και σοβαρών αποφάσεων και θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ συνειδητοί και όταν θα πάμε στην κάλπη και για το τι πάμε να ψηφίσουμε και για το ποιον πάμε να ψηφίσουμε. Γίνεται πάρα πολύ λόγος, πολλής λόγος για το αν θα έπρεπε να υπάρχουν. Εγώ δέχομαι και προσωπικά πειρά και βέλη για το εάν τηλεπερσόνες ή celebrities θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να βρίσκονται στα ευρωψηφοδέλτια. Κατανοώ, αλλά και δεν αποδέχομαι ταυτόχρονα αυτό το, αν θέλετε, στερεοτυπικό πρίσμα μέσα από το οποίο μπορεί κάποιος να βλέπει μια υποψηφιότητα και προσκαλώ τον κόσμο να μάθει ποιοι άνθρωποι είναι υποψήφοι και τι ακριβώς θα πάνε να κάνουν με το να τους αναθέσουμε την εμπιστοσύνη μας μέσω της ψήφου στο να πάνε να μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Ουδέν με πτώμ θα σας πω εγώ, αρκεί να μην μαζεύει κάποιος υποψήφιος ψήφους με όρους τηλεθέασης, έτσι. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στη δική σας περίπτωση. Προφανώς. Επίσης, καλό είναι να μην κοιτάμε το περιτύλιγμα, αλλά να ψάχνουμε την ουσία. Δηλαδή, και εμείς ως πολίτες, οι εκλογείς, καλό είναι να ψάχνονται με τα βιογραφικά των υποψηφίων. Το ότι κάποιος είναι διάσημος, αναγνωρίσιμος, ότι είναι δημοφιλής, δεν προεξοφλεί ότι θα είναι αναποτελεσματικός αύριο μεθαύριο, αν του δοθεί αυτή η ευκαιρία. Τα βιογραφικά όλων των υποψηφίων, όλων των παρατάξεων, βρίσκονται διαθέσιμα για τον κόσμο. Ο κόσμος το μόνο που πρέπει να κάνει είναι ακόμα και αν, ας πούμε, προσελκυθεί περισσότερο από έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι λιγάκι πιο δημοφιλής, να μπει μέσα και να διαβάσει. Αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο εγώ τον ξέρω, μπαίνει στο σπίτι μου ή ξέρω εγώ τον έχω θαυμάσει ως αθλητή ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να το κάνει. Έχει τα φόντα, έχει τη μόρφωση, έχει την κατάρτιση, έχει το λόγο, έχει την άποψη να μπορεί να το κάνει. Πρέπει να κάνει την έρευνα το ψηφοφόρος, όχι μόνο για τις ευρωεκλογές, για οποιαδήποτε κάλπη. Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, μιλώντας για την προσωπική μου εμπειρία. Εμένα η δημοτικότητα αυτή που μου έχει, ας πούμε, προσφέρει η πορεία μου τηλεοπτική όλα αυτά τα χρόνια, δεν με βοηθάει αυτή τη στιγμή. Εγώ πρέπει να συστηθώ στον κόσμο και κυρίως πρέπει να κερδίσω και αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν την ικανότητά μου ακριβώς επειδή είμαι ένας άνθρωπος της τηλεόρασης. Αυτό ξέρετε, όταν ο άλλος έχει αποφασίσει να σε δει μέσα από αυτό το φίλτρο, δεν αλλάζει εύκολα. Επομένως, μπορεί να είμαι λίγο πιο αναγνωρίσιμη στο ευρύ κοινό. Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα σε αυτό το ευρύ κοινό θα υπάρχουν οι αμφισβητείες οι οποίοι σου λένε τι δουλειά έχει αυτή η τηλεπερσόνα στην Ευρωβουλή. Μπορεί. Το βιογραφικό μου είναι ελεύθερο, είναι διαθέσιμο και οποιοδήποτε μπορεί να μπει και να το διαβάσει. Και μπορεί ταυτόχρονα όλα αυτά τα χρόνια, αν έχει παρακολουθήσει, να καταλάβει αν εμένα μου έγινε ξαφνικά αυτή η πρόταση και με πρόθεση το να προσελκυστεί ο κόσμος στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ή αν όντως υπήρχε μια βάση που οδήγησε κάποιους ανθρώπους στο να πιστέψουν ότι πιθανότατα η Ελεονόρα να είναι ένας άνθρωπος που να μπορεί να προσφέρει και να βοηθήσει. Θα ήθελα και το σχόλιο σας για την πρόσφατη δημοσκόπηση που αφορούσε την απήχηση των υποψηφίων. Συγκεντρώσατε ένα πολύ καλό ποσοστό και αν υποθέσουμε ότι ισχύσουν οι αριθμοί αυτοί, την ημέρα της εκλογικής αναμέτρησης, πιθανότατα να είναι και εκλόγιμη αυτή η θέση. Θα σας πω κάτι. Οι δημοσκοπήσεις πάντα δείχνουν μια τάση, δεν είναι το τελικό όμως αποτέλεσμα. Σαφώς. Και θα έχει και μεγαλύτερο νόημα να συζητάμε πάνω σε δημοσκοπικά ευρήματα από το Πάσχα και μετά.
Επίσης, αυτό ήθελα να σας πω και με προλάβατε και πολύ σωστά, ο δρόμος προς την κάλπη είναι πάρα πολύ μακρύς ακόμα. Κάθε μέρα μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα. Κάθε μέρα είναι μία, αν θέλετε, μέρα αξιολόγησης προς όλους μας. Είναι μακρύς ο δρόμος ακόμα. Εγώ προσωπικά ούτε παίρνω, ας πούμε, ικανοποίηση ή χαρά μέσα από τα αποτελέσματα, ούτε βέβαια και απογοητεύομαι. Κρατάω μία σταθερή, αν θέλετε, ψυχολογική στάση και αποστασιοποίηση μάλλον από το θέμα. Εστιάζω μονάχα στο τι πρέπει και τι θέλουμε να πετύχουμε και κάθε μέρα που περνάει πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στην 9η Ιουνίου, που πραγματικά θα επιμείνω ότι ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει. Δεν πρέπει να γυρίσει σε αυτή την κάλπη την πλάτη του. Καταλαβαίνω ότι είμαστε μια χώρα λουσμένη από φως και ότι έχουμε ανάγκη να περνάμε όμορφα και είμαστε και λαός της καλοπέρασης, αλλά μπορούμε να πάμε τον μπανάκι μας και πριν να πάμε να ψηφίσουμε. Λοιπόν, κυρία Μελέτη, εγώ να σας ευχαριστήσω εκ νέου για το χρόνο σας, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, χάρηκα που σας άκουσα.